Ρεκόρ ετήσεων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τη Δημοτική Αστυνομία με 21.688 υποψήφιους να διεκδικούν μία θέση από τις 1.213 μόνιμες θέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι αιτήσει ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο αιτήσεων, ενώ σε ό,τι αφορά την ηλικία των υποψηφίων, το 52% που υπέβαλαν αίτηση ήταν κάτω των 30 ετών. Είναι περίπου 22.000 οι αιτήσει. Ε, αν αναλογιστεί κανεί τι δεσμεύσει που είχε η προκήρυξη, ε, είναι ένα μεγάλο αριθμό διότι οι τελικοί επιτυχώντες θα είναι 1213. Τώρα περιμένουμε την τελική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ και μετά τους προσωρινούς πινάκες. Η Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου θα ενισχυθεί με 30 δημοτικούς αστυνομικούς με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να κάνει λόγο για μεγάλη ανάσα καθώς το ήδη λιγοστό προσωπικό δεν επαρκεί με φόντο τις αυξημένες ανάγκες και τις χιλιάδες παραβάσεις κάθε μήνα για παράνομη στάθμευση και όχι μόνο. Οι 18-19 δημοτικές αστυνομικοί που έχουμε τώρα φυσικά δεν επαρκούν και οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό και χάρη στον επαγγελματισμό τους κρατάμε λίγο την ε, ε, αίσθηση της... Ε, αστυνόμευση μέσα στην πόλη και στι περιοχέ γύρω από την πόλη. Όπω εκτιμά ο Μανώλη Κερέτη, οι 30 δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι θα έχουν διευρυμένε αρμοδιότητε, αναμένεται να πιάσουν δουλειά στα τέλη του 2024. Έχουν εξάμηνη εκπαίδευση και μετά έχουν και δίμηνη ή τετράμηνη, δεν έχει καθοριστεί αυτό ακόμα, ε, πρακτική άσκηση. Υπάρχει ένα ζήτημα αν η πρακτική άσκηση γίνει στου κατατόπου δημοτικέ αστυνομίε που θα ενταχθούν. Αυτό θα το θέλαμε κι εμεί δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό ακόμα. Ε, σε κάθε περίπτωση τους περιμένουμε μετά τον Αύγουστο, τέλος, οριακά τέλος του 24. Η παράνομη στάθμευση καθώς και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα αποτελούν προτεραιότητα για τον Αντιδήμαρχο με τον ίδιο να δηλώνει ότι θα ενταθούν και οι βραδινοί έλεγχοι μετά την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με προσωπικό. Οπότε ναι για μας θα είναι μια ανάσα, θα θέλαμε και περισσότερους θα έλεγα.